Στην προηγούμενη ενότητα μάθαμε τα βασικά για το Arduino. Σε αυτή την ενότητα θα πάμε ένα βήμα παραπέρα για να μάθουμε για τους αυτοματισμούς με το MicroLED. Έχετε ακούσει για το οικολογικό αποτύπωμα και πώς μπορούμε να το μειώσουμε? Ο αυτοματισμός εδώ πέρα έχει πολλά να προσφέρει. Δεν είναι προτιμότερο τα φώτα να ανάβουν μόνο τους όταν πρέπει και όχι να είναι πάντα ανοιχτά? Πότε χρειαζόμαστε τα φώτα στους δρόμους μιας πόλης ή στο σπίτι μας? Προφανώς όταν έχει σκοτάδι. Έτσι, σε αυτό το βίντεο θα χρησιμοποιήσουμε τον αισθητήρα φωτός, δηλαδή τη φωτοαντίσταση, για να ρυθμίσουμε τα φώτα να ανάβουν όταν έχουμε σκοτάδι. Για αυτή τη δραστηριότητα θα χρειαστούμε μία αντίσταση 10 kΩ, μία φωτοαντίσταση LDR 5 mm, μία αντίσταση 220 Ω, ένα λαμπάκι LED, καλώδια σύνδεσης ή jumper wire, τον MicroLED Arduino Uno, πλακέτα δοκιμών ή breadboard. Ο αισθητήρας μας είναι μια φωτοευαίσθητη αντίσταση ή φωτοαντίσταση. Σε αντίθεση με τις κοινές αντιστάσεις, η φωτοαντίσταση παρουσιάζει μεταβαλλόμενη τιμή ανάλογα με την ένταση του φωτός που πέφτει πάνω της. Την αλλαγή της αντίστασης, εμείς μπορούμε να την αντιληφθούμε έμεσα ως αλλαγή στο ρεύμα που την διαπερνά. Ο νόμος του Ohm, για όσους έχουν υπόψη τους. Αν πειραματιστούμε με τη φωτοαντίσταση, θα παρατηρήσουμε ότι στο σκοτάδι το ρεύμα που περνάει είναι ελάχιστο. Σε αυτήν την κατάσταση, η τιμή της αντίστασης είναι η μεγαλύτερη δυνατή. Άρα, στο σκοτάδι έχουμε μέγιστη τιμή αντίστασης και προφανώς το αντίστροφο στο πολύ φως. Εδώ μας ενδιαφέρει η έμεση μέτρηση της αντίστασης μέσω του ρεύματος. Για να μπορέσουμε να διαβάσουμε το ρεύμα, θα πρέπει να συνδέσουμε τη φωτοαντίσταση στα αναλογικά pin που είναι από το α0 μέχρι το α5 και να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Analog Grid. Το κύκλωμά μας είναι σχετικά απλό και αποτελείται από δύο μέρη. Το ένα είναι το λεντάκι και το άλλο είναι η φωτοαντίσταση. Πρώτα θα ασχοληθούμε με τη φωτοαντίσταση. Τη συνδέουμε κάπου μεταξύ της γείωσης του breadboard και σε ένα πινάκι. Στη συνέχεια βάζουμε τη μεγάλη αντίσταση των 10 kΩ από το ποδαράκι που έφυγε η φωτοαντίσταση μέχρι ένα άλλο σημείο. Τώρα συνδέουμε το καλώδιο της τροφοδοσίας 5 V πριν από την αντίσταση των 10 kΩ. Το κύκλωμα της φωτοαντίστασης τελείωσε. Πάμε τώρα να συνδέσουμε και το LED, που είναι και το πιο εύκολο. Υπενθυμίζω ότι το κοντό ποδαράκι πάει στη γείωση. Πριν ή μετά από το LED, συνδέουμε τη μικρή αντίσταση των 220 Ω για να μην κάψουμε το λεντάκι. Και τέλος, συνδέουμε το πινάκι 6 με την αντίσταση των 220 Ω. Το μόνο πράγμα που πρέπει να προσέξετε είναι να συνδέσετε το καλωδιάκι από το α0 ακριβώς πριν από τη φωτοαντίσταση, γιατί αλλιώς δεν θα παίρνουμε τη σωστή ένδειξη. Το κύκλωμά μας είναι έτοιμο. Πάμε να δούμε τον προγραμματισμό. Στην αρχή του προγράμματος ορίζουμε τη μεταβλητή α, όπου και θα εκχωρούμε την τιμή από το α0. Αυτή είναι η τιμή με την πτώση τάσης στη φωτοαντίσταση. Στη συνέχεια, μέσα στο setup, ορίζουμε το pin 6 που θα τροφοδοτεί το LED ως έξοδο. Μέσα στη λούπα εκχωρούμε την τιμή από το α0 στη μεταβλητή α. Στη συνέχεια μπαίνουμε σε μια δομή if. Η συνθήκη της δομής if είναι αν το α είναι μεγαλύτερο από 512. Εάν είναι μεγαλύτερο από 512, τότε digital write 6 high, δηλαδή ανάβουμε το LED. Για κάθε άλλο ενδεχόμενο, σβήνουμε το LED. Προσοχή! Η τιμή του α είναι νούμερο ανάλογο του ρεύματος. Δεν αποτελεί μέτρηση του ρεύματος σε αμπέρ. Εδώ να πούμε ότι την τιμή του α δεν χρειάζεται να την αφήσουμε 512. Ο καθένας μπορεί να την προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες, ανάλογα με το πόσο σκοτεινό ή φωτεινό είναι το δωμάτιο που δουλεύει και πότε θέλει να ενεργοποιείται το LED. Πάμε να δούμε πώς δουλεύει αυτό που φτιάξαμε. Φορτώνουμε το πρόγραμμα στο Arduino. Αυτό που θέλουμε είναι κάθε φορά που σκεπάζουμε τη φωτοαντίσταση να ανάβουν τα φώτα, δηλαδή το LED. Και κάθε φορά που ξαναφωτίζει, να ξανασβήνει. Συνοψίζοντας, αυτό που κάναμε ήταν: πρώτον, μέτρηση μέσω της φωτοαντίστασης του α0. Δεύτερον, έλεγχος με την if. Και τρίτον, δράση μέσω του digital write για την ενεργοποίηση του LED. Το τρίπτυχο αυτό, μέτρηση, έλεγχος και δράση, είναι η βασική φιλοσοφία του αυτοματισμού. Για όποιον ενδιαφέρεται να το πάει λίγο παραπέρα, μπορεί να αντικαταστήσει το LED με ένα buzzer. Και έτσι, κάθε φορά που θα σκεπάζει τη φωτοαντίσταση, θα μπορεί να παράγει ήχο και άμα το μάθει κιόλας, να παίζει μουσική.